Στα του Κυπριακού, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των τριών εγκυητριών δυνάμεων. Θα γίνει το πρώτο ξεκαθάρισμα για τις προθέσεις της Άγκυρας. Έχουμε και τετατέτ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο σήμερα. Πάμε Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο του Αλφα Χριστόφορο Χριστοφή. Χριστόφορε. Εμιλία, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο κτίριο που βλέπετε στο βάθος πίσω μου. Έχουν έρθει εδώ οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών μαζί με ακόμα ένα συνεργάτη τους, γεύμα εργασίας για έξι. Μετά από αυτό θα ξέρουμε εάν υπάρχει αλλαγή στη στάση της τουρκικής πλευράς σε σχέση με τη βάση της διαδικασίας, με τη βάση της διαπραγμάτευσης, στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Αυτό θα ζητήσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να γίνει, δηλαδή θα ρωτήσει τον Μευλού Τσαβούσογλου κατά πόσον θέλει, όπως δημόσια έχει πει στο παρελθόν, να αλλάξει η βάση των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει και από πλευράς Τουρκίας διασύνδεση των εξελίξεων με τα ευρωτουρκικά. Βεβαίως, εφόσον στη συνάντηση συμμετέχει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι κάτι που γίνεται ακόμα πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Εάν ανοίξει δηλαδή ο φάκελος ευρωτουρκικά σε σχέση με το Κυπριακό. Προηγήθηκε χθες αργά το βράδυ, ξημερώματα ώρα Κύπρου, προπαρασκευαστική συνάντηση του Νίκου Χρυσοδουλίδη με τον Νίκο Κοντζιά. Οι δύο συντονίστηκαν απόλυτα για τη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουμε κάποιες δηλώσεις που μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Να πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Το Κυπριακό. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί δεν μας ξεχνάει. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Η προσέγγιση είναι απόλυτα ταυτισμένη. Οι θέσεις που εκφράζονται είναι κοινές και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιθυμία μας είτε για επανέναξη των συνομιλιών είτε για επίλυση του Κυπριακού. Και αυτή είναι, και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε συμφωνήσει από το κοινό ταξίδι που κάναμε στη Μέση Ανατολή να συγκροτήσουμε μια γραμματεία των τριμερών, ασφαλώς με έδρα την Κύπρο, που θα δυναμώσει το γεωπολιτικό της ρόλο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που πάρα πολλές δυνάμεις πλέον στον κόσμο και ισχυρές αντιμετωπίζουν την Κύπρο όχι ως ένα πρόβλημα του ΟΗΕ, αλλά κύρια ως μια χώρα με μεγάλη γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Και ξέρετε ότι εμένα το όνειρό μου είναι μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο. Δηλώσεις των δύο υπουργών μετά τη συνάντηση που είχαν. Συντονισμός λοιπόν υπό το φως της τριμερούς που είναι σε εξέλιξη, Χριστόφορε, και από εκεί και πέρα είχαμε ένα τέτα τέτ, μια χειραψία του κυρίου Αναστασιάδη με τον κύριο Ερντογάν. Ακριβώς. Όταν μπήκε στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης το πρωί, ο Τούρκος Πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαν μια αμήχανη, μάλλον, χειραψία και περιορίστηκαν μέχρι εκεί. Να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες βράδυ και δεύτερο εσταντάνε. Μιλούσαμε χθες για το πρώτο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Όπως μαθαίνουμε, συναντήθηκαν οι δύο στο περιθώριο της εξίωσης που παρέθεται ο Πρόεδρος Τραμπ. Και αυτό που είπε ο Αντώνιο Μπουτέρες στον Νίκο Αναστασιάδη ήταν ότι είδα τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν πήγαμε σε βάθος, δεν πήγαμε στην ουσία του Κυπριακού, αλλά συζητήσαμε περισσότερο για το Συριακό. Σε βάθος συζήτηση για το Κυπριακό δεν έγινε ούτε στη συζήτηση που είχαν πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έκαναν μια γενικότερη κουβέντα, τα γνωστά, αυτά που ήδη ξέρουμε, και παρέπεψαν στην τριμερή που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Άρα είχαμε εκεί θα κρυθούν πολλά. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι θα κρυθούν πολλά, αν και από κυβερνητικής πλευράς κρατούν τις τελευταίες ώρες μικρό καλάθι. Μάλιστα υπήρξε πηγή που μας είπε να μην περιμένουμε εξελίξεις πριν από την άνοιξη. Και περιμένουμε εδώ στην Νέα Υόρκη, ναι, για το Μουσταφάκι Χιντζή. Έφυγε, ναι, έφυγε και έκανε και δηλώσεις φεύγοντας. Χριστόφορε, έρχεται λέει με θετικό επικοδομητικό, επικοδομητική διάθεση, με πολιτική βούληση ζήτησε να γίνει το ίδιο και από την άλλη πλευρά και επανέλαβε βεβαίως και τα περί αλλαγής διαδικασίας. Ναι, πολιτική βούληση, επικοδομητική διάθεση, αλλά επιμένει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε, πρέπει να αλλάξει τώρα η ρότα και πρέπει οι Ελληνοκύπροι να μάθουν να μοιράζονται, βεβαίως αναφερόμενος στο θέμα του διαμοιρασμού της εξουσίας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε. New York, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusuyla gitmekteyim. Çok açıktır ki çözümsüzlüğün devamı Kıbrıs'ta her iki toplumu da olumsuz olarak etkileyecektir. O nedenle yıllardır uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığı anlaşıldığına göre
takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale gelmiştir. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κύριος Ακίντζη φεύγοντας για Νέα Υόρκη και επειδή βλέπουμε και τον πρόεδρο, έχει και ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης πολύ σημαντικές επαφές στο περιθώριο της συνέλευσης, Χριστόφορε. Ναι. Κρατάμε από τη συνάντηση που είχε με τον βασιλιά της Ιορδανίας ότι κλείδωσε νέα τριμερή σε επίπεδο κορυφής αρχές του 2019 και από τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, στο κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, προέβηκε σε δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επ' αυτού ότι η Λευκωσία ζήτησε για μια ακόμη φορά από τη Μόσχα να ασκήσει επιρροή, να αξιοποιήσει τη δύναμή της στην ουσία, ούτως ώστε να παρατηρηθεί πρόοδος στην διαδικασία του Κυπριακού. Πρωτού δούμε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, να αναφέρω ότι υπάρχει ακόμα κάτι σημαντικό στη σημερινή ατζέντα. Είναι η συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Wes Mitchell, υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Εκεί, και σίγουρα αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε γι' αυτό, αναμένεται ότι θα υποθούν σημαντικά δεδομένα για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, Χριστόφορε.